Πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας είναι ο κύριος Ευάγγελος Τούλης, είναι πρόεδρος Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Θα τον δούμε, μπήκε στη συντροφιά μας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Τούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και μία καλημέρα και για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Επίσης είναι κοντά μας, χαμογελάει κιόλας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας και σε εσάς και στις τηλεθεατρίες και στις τηλεθεατρίες σας και στο συνομιλητή μου. Παρακολουθούσα τη συνέντευξη που έκανε την Παρασκευή η Άννα με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει σοβαρά παράπονα από τους γιατρούς. Λέει ότι προτιμάνε να κάθονται έξω από τις πύλες των νοσοκομείων, να ιδιωτεύουν στα ιατρεία τους και προφανώς να βγάζουν κάποια χρήματα, παρά να μπουν μέσα στα νοσοκομεία και να υπηρετούν το σύστημα. Και μάλιστα λέει, εγώ έχω φτάσει, ας πούμε, να προκυρήσω θέσεις με 9.000 ευρώ σε γιατρό στο νοσοκομείο της ΚΟ. Σωστά, εκεί είπε, στην ΚΟ. Και δεν πάει να αναλάβουν τη θέση κανείς. Με συγχωρείτε, αλλά να κάνουμε μια διόρθωση. Ό,τι θέλετε. Ο μισθός των 9.000 αφορά μόνο το νοσοκομείο της Σαντορίνης. Είναι μια προκήρυξη η οποία δεν έχει επικοινωνηθεί. Δηλαδή, εμείς δεν τη γνωρίζαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί αν τη γνωρίζαμε, θα είχαμε ενημερώσει όλους μας τους συναδέλφους εγκαίρως. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα ήταν άγωνη αυτή τη στιγμή. Μα στην έχει προκηρυχθεί, λέει, 7 φορές η θέση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η 7η φορά που προκηρύσσεται συγκεκριμένη θέση. Εμείς το ακούσαμε πριν μια εβδομάδα. Δεν έχω να σας πω τίποτα. Αυτό είναι λίγο περίεργο τώρα. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Δεν θα είχαμε κανένα λόγο να μην το επικοινωνήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, διότι κάποιον θα τον ενδιαφέρει. Παθολόγοι, ξέρετε, δεν υπάρχουν έξω από το νοσοκομείο της Σαντορίνης να βλέπουν τι γίνεται. Άρα και τώρα που το ακούσατε, λέτε την τελευταία εβδομάδα. Παθολόγοι υπάρχουν ανά τη χώρα και ανά την Ευρώπη. Ωραία. Έλληνες παθολόγοι. Πάντως το φαινόμενο είναι γενικότερο. Γιατί, κύριε Τούλη, δεν πάνε. Το φαινόμενο βέβαια είναι γενικότερο. Δεν είναι ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Γιατί δεν είναι ελκυστικό. Γιατί κάποιος προτιμάει να έχει το ιατρείο του και όχι μια θέση γιατρού σε ένα νοσοκομείο περιφερειακό ή κεντρικό. Για τρεις λόγους και τέσσερις και ένας τέταρτος για το περιφερειακό. Ο ένας είναι ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές. Ο δεύτερος είναι ότι οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες επειδή είναι υποστελεχωμένο. Και το τρίτος είναι ότι ο τρόπος που διοικείται δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι ευχάριστος. Δηλαδή, ο τέταρτος λόγος, ειδικά για τις άγονες περιοχές και τα νησιά, είναι ότι το επίδομα αγώνου, που είναι το οικονομικό επιπλέον επίδομα που δίνεται για αυτές τις περιοχές, παραμένει στα επίπεδα του 1983, παρά το γεγονός ότι από το 2022 είχε προβλέψει ο νόμος και πολύ ορθά ότι το 2023, το αργότερο τον Ιούνιο, δηλαδή ένα χρόνο και 15 ημέρες σήμερα πριν, αυτό θα έπρεπε να έχει αναπροσαρμοστεί. Και ξέρετε πόσο είναι αυτό? Περίπου 300 ευρώ το χρόνο. Συγγνώμη. 300 ευρώ το χρόνο για τι πράγμα? Το επιπλέον. Είναι το extra bonus που δίνει το μισθολόγιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τους ανθρώπους που θα επιλέξουν να πάνε στη Λίμνο, στην Κώστα, στη Σάμμο, στις Άγωνες και... 300 ευρώ. Εδώ είχαμε τον Υπουργό την Παρασκευή, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχει αυτό το οικονομικό κίνητρο 2.100 ευρώ επιπλέον, εξτρά δηλαδή από το μισθό που αμείβεται και παίρνει ένας γιατρός. Είναι επίσης δωρεάν στέγη, δωρεάν διαμονή για όσο διάστημα θα είναι σε μια άγωνη περιοχή. Τι δεν καταλαβαίνουμε καλά τώρα εμείς? Να διευκρινίσουμε, κυρία Λιβαθινού, ναι, ότι αυτό το οποίο λέτε εσείς αφορά έναν γιατρό που υπηρετεί ήδη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη στη Λαμία, στη Λάρισα ή στα Τρίκαλα, και ο οποίος επιθυμεί για 1-2-3 μήνες να μετακινηθεί σε έναντι για να βοηθήσει. Δεν αφορά τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει να εργαστεί και να μείνει μονίμως στην ΚΟ. Δηλαδή, είναι κάτι διαφορετικό και αφορά μόνο αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κύριε Τούλη, εάν φύγετε εσείς, ένας γιατρός από τον Ευαγγελισμό, από το Αττικό, από το Ιπποκράτιο και πάτε Σάμμο, Λίμνο, Λέρο για τρεις μήνες, τέσσερις, θα πάρετε το Δία 100, ενώ αν είσαι μόνιμος γιατρός εκεί πέρα, θα πάρεις μόνο αγάπη και 300 ευρώ. Αυτό. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Συγχωρείτε. Ναι, κύριε Ξαδάχτυλα. Τι θέλετε να διορθώσετε, κύριε Ξαδάχτυλα, πείτε μας. Τα επιπλέον είναι αυτά, όχι τα μόνο. Επιπλέον, ναι, επιπλέον. Αγάπη είναι και 300 ευρώ μπόνους. Ναι, εντάξει. Ελάτε, κύριε. Άρα, κύριε Τούλη, τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Θα ήθελα να κάνω πρώτα μία επισήμανση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και ξαφνικά η ευθύνη επιρρύπτεται αυτούσια και ολόκληρη στους γιατρούς και αυτή τη στιγμή στους παθολόγους. Εμείς ήδη έχουμε κάνει κινήσεις σαν Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων εδώ και χρόνια, το αναδεικνύουμε σε συνέδρια. Το Υπουργείο είναι ενήμερο για το πρόβλημα που υπάρχει. Πριν από λίγους μήνες κάναμε μια συζήτηση με την κυρία Αγαπηδάκη, που είναι αρμόδια για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία μας είπε ότι γιατί έχουμε πρόβλημα με τους παθολόγους, και της το εξήγησα ότι δεν μπορεί να πάει ένας παθολόγος σε μια ειδικότητα στην οποία και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας είναι στην πρώτη γραμμή με πάρα πολλή δουλειά και με αμοιβές οι οποίες έχουν αναπροσαρμοστούν πάρα πολλά χρόνια. Όταν γίνει ειδικός και παραμείνει στο νοσοκομείο, είναι μόνος του στα περιφερειακά νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Δηλαδή, δεν έχει πολλές φορές ακτινολόγο, δεν έχει νευρολόγο, δεν έχει τις υποστηρικτικές ειδικότητες που υπάρχουν, όχι μόνο στη διάρκεια της εφημερίας, μπορεί και κατά τη διάρκεια της πρωινής βάρδιας. Αλήθεια τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, λέτε ότι ένα ζήτημα είναι ότι δεν μπορείτε να δουλέψετε στα νοσοκομεία. Να πάει ο παθολόγος. Στα περιφερειακά νοσοκομεία. Ναι, αλλά θα τον φάει μοναξιά, γιατί δεν υπάρχουν οι άλλες ιδιότητες. Ειδικότητες, συγγνώμη. Απ' την άλλη, προκυρήσονται θέσεις για έναν παθολόγο. Το είπατε στη Σαντορίνη. Ένας παθολόγος. Εάν πάει ένας παθολόγος, θα είναι 30 ημέρες το μήνα εκεί, στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να προκυρήσετε θέση για ένα παθολόγο. Πρέπει να πάνε τουλάχιστον 3 ή 4 για να υπάρχει μια ροή. Το ίδιο και συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία. Επί χρόνια υπήρχαν κενά για 10 θέσεις, ας πούμε. Η προκήρυξη ήταν για 2, για 3. Ποιος θα πάει να δουλέψει για 10. Όταν οι ανάγκες είναι για 10, δεν μπορεί να καλύψεις 2 θέσεις. Άρα εσείς λέτε ούτε οικονομικά κίνητρα υπάρχουν, αλλά ούτε και κατάλληλες συνθήκες για να πάει κάποιος σε αυτά στα νησιά ή σε αυτές τις αγωνιστικές. Να καλημερίσουμε και τους συναδέλφους μας. Για να εφημερεύσει και ο γιατρός με ασφάλεια. Συναδελφοί, καλημέρα. Είπατε, κύριε Τούλη. Καλή εβδομάδα. Για να μπορεί να εφημερεύσει ο γιατρός με ασφάλεια και για τον ίδιο, αλλά κυρίως και για τους ασθενείς. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, και ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Πριν από το 18 Νοεμβρίου του 2023, σαν Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων, διοργανώσαμε το πρώτο φόρουμ παθολογίας. Ήταν προσκεκλημένη όλη η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μας απάντησε μόνο ο αρμόδιος Υπουργός για την Ψυχική Υγεία, ο οποίος έστειλε μήνυμα, και η Προεδρία της κυβέρνησης, η οποία μας συμμετείχε με την Γενική Γραμματέα της, την κυρία Καλύβα. Δεν πήραμε καμία άλλη απάντηση. Όπα, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, σας ακούμε, δεν πειράζει. Γιάννη, κάτι θες να ρωτήσεις? Πρέπει στο ακουστικό. Τι θα γίνει τελικά, τι εκτιμάτε? Αν ο Υπουργός αποφασίσει επίταξη, τι πιστεύετε ότι θα... Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις του κλάδου σας? Οι αντιδράσεις, είμαστε ήδη σε επικοινωνία εδώ και λίγες μέρες με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Όταν θα έρθει το χαρτί της επίταξης, έχω πει και έχω παρεξηγηθεί από συναδέλφους μου ότι δεν μπορεί κάποιος να μην πάει, γιατί είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι. Ούτε μπορούν να υπάρξουν νομικές κινήσεις προληπτικά. Όταν γίνει αυτό, θα απαντήσουμε συνολικά, πιστεύω. Άλιστα. Κύριε Ξαδάχτυλη, κάτι αλλά θέλετε καλό να θα πείτε? Ήταν να σχεδιάσουμε. Μάλιστα. Ναι. Ναι, κάτι θέλω να πω. Σας ακούμε. Θέλω να πω καταρχάς ότι ο υπότιτλος που έχουμε στην εκπομπή δεν απηχεί την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία κόντρα αυτή τη στιγμή. Πώς δεν υπάρχει κόντρα, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, τώρα, υπήρχαν και πέρσι, επιτρέψτε με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη θα το πω. Θα μας επιτρέψετε να βάζουμε τους στήριους εμείς οι δημοσιογράφοι? Γιατί εγώ δεν μπορώ να έρθω να κάνω το δερματολόγο στο ιατρείο σας. Αφήστε μας να βάζουμε εμείς τους στήριους για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι συζητάμε. Αφήστε με να αναπτύξω το επιχείρημά μου και θα καταλάβετε τι θέλω. Φυσικά, να πω. Με σεβασμό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κόντρα, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι φέτος καλούνται να λύσουν το πρόβλημα ήταν αυτοί που το έλυσαν και πέρσι. Γιατί το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και πέρσι. Ωραία. Η μόνη διαφορά από φέτος μέχρι πέρσι είναι ότι προηγήθηκαν οι απειλές των προσκλήσεων. Και αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι να έρθουν οι απειλές για να λυθεί το πρόβλημα για φέτος, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα γίνουν και όλα όσα θα φαίνονται, για να μην το ξαναέχουμε του χρόνου. Και πώς θα λυθεί όμως, κύριε Ξαδάχτυλη? Για να μην το ξαναέχουμε του χρόνου. Πώς θα λυθεί? Δεν θα ξανασυγχωρείτε. Πώς θα λυθεί? Όπως λύθηκε και πέρσι. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και πέρσι. Πιστέψτε με, ακριβώς το ίδιο. Δεν είχε παθολογικός πέρσι.
Δεν είχε λόγους. Αλλά όταν προσκλήθηκα να βοηθήσω, δεν προηγήθηκε η αντίληψη. Πάντως, κύριε Ξαδάκη, με όλο το σεβασμό στην πορεία σας, καταλαβαίνω και την ιδεολογικοπολιτική τοποθέτησή σας, ακόμα και ο Υπουργός αναγνωρίζει ότι υπάρχει θέμα. Και το αναγνώρισε με ανάρτησή του στο Twitter. Εσείς πραγματικά ζείτε σε ένα δικό σας συννεφάκι. Εντάξει, εγώ σας λέω με σεβασμό ποια είναι η πραγματικότητα. Κόντρα δεν υπάρχει αυτά. Αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ακούστε, κύριε Παπαγιάννη, εγώ είπα κόντρα δεν υπάρχει. Όταν βγαίνει ο Υπουργός με συνολική με επίταξη, δεν υπάρχει κόντρα. Συγγνώμη, κύριε Ξαδάχτυλα, ένα λεπτάκι. Τώρα πάμε κάπου να τρελαθούμε. Λόγο επίταξη. Φυσικά και υπάρχει. Γιατί είναι διαλυμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι διαλυμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτός είναι λόγος. Βέβαια, δεν είναι λόγος αυτός να υπάρχει κοντρά. Είναι πόλεμος, είναι πανδημία, είναι φυσική καταστροφή. Κύριε Ξαδάχτυλε, αν ήμουν στη θέση σας... Είναι 34 εκατομμύρια... Ένα λεπτό. 34 εκατομμύρια μουσαφιρέοι, οι οποίοι είναι σκορπισμένοι στα πανέμορφα νησιά μας, και αν κάποιος τραμπουλήξει το πόδι του, θα τον ξεματιάσουμε. Γιατί δεν υπάρχει γιατρός στο νησί. Επίσης, κύριε Ξαδάχτυλε, είστε γιατρός και είστε πρόεδρος ενός πολύ μεγάλου φορέα με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη στη χώρα. Κανονικά, λοιπόν, φωνάζει όλη η αντιπολίτευση, φωνάζει όλη η κοινωνία ότι τα νοσοκομεία, όχι τώρα που είναι διακοπές, όλο το χρόνο είναι διαλυμένα. Αντί, λοιπόν, εσείς και ο κλάδος σας να πάτε και να πείτε στους ηθήνοντες, φτιάξτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εμείς θα βοηθήσουμε όπως να είναι και όπως χρειάζεται. Έρχεστε και κάνετε παζάρι τουρκικό με τις αμοιβές σας. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι υπεύθυνη. Δεν είναι υπεύθυνη στάση από την πλευρά του κλάδου των ιατρών. Δεν είναι μάθημα. Ούτε παζάρι κάνω, ούτε μαθήματα δέχομαι. Η θέση μου είναι να συμβουλεύω την πολιτεία. Αυτό το έχω κάνει. Δεν συμβουλεύετε την πολιτεία όμως αυτή τη στιγμή. Δεν συμβουλεύετε την πολιτεία. Με συγχωρείτε. Δεν συμβουλεύετε την πολιτεία. Αυτό το οποίο κάνετε είναι ότι αυτό το οποίο κάνατε και στην πανδημία, ότι προσπαθείτε τον κλάδο που σας εκλέγει να του βγάλετε περισσότερα λεφτά. Συγγνώμη κιόλας. Ελάτε, κύριε Ξαδάχτυλα. Μπορώ να απαντήσω κι εγώ κάτι. Λες, Νίκο, ότι είναι ζήτημα αμοιβών. Φυσικά είναι ζήτημα αμοιβών. Τι συζητάμε τόσο καιρό. Από την πανδημία ακόμα. Σας υποσχόταν η κυβέρνηση ότι θα σας δώσει έξτρα λεφτά για να κάνετε το αυτονόητο, αυτό το για το οποίο έχετε σπουδάσει, για το οποίο έχετε δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Και το έκαναν πάρα πολύ καλά, Νίκο. Ορίστε. Και το έκαναν πάρα πολύ καλά. Δεν λέω ότι δεν το έκαναν, αλλά δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν είναι πάντα να πάμε σε ένα παζάρι για τα χρήματα, δώστε μας περισσότερα για να έρθουμε. Συγγνώμη κιόλας. Έχετε και ένα χρέος απέναντι στην κοινωνία. Δεν παρακολουθήσατε τη συζήτηση, κύριε Σβέρκο. Σας διέφυγαν πολλά πράγματα. Δεν παρακολουθήσατε. Δεν παρακολουθώ εγώ τη συζήτηση. Εσείς δεν παρακολουθείτε τι γίνεται στην κοινωνία, κύριε Ξαδάχτυλε. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ανησυχεί, δεν μπορεί να πάει, όχι στη Σαντορίνη, στην Αθήνα δεν μπορεί να πάει να δει παθολόγο. Μιλάμε για παθολόγους. Την πιο βασική ειδικότητα, την πιο χρήσιμη ειδικότητα. Και εσείς έρχεστε και μας λέτε, δεν έχουμε καμιά κόντρα. Είναι δυνατόν αυτό να το υποστηρίζετε εσείς? Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε, να λυθεί, θέλουμε όλοι. Ξέρετε κανένα που να μην θέλει να λυθεί? Πάντως, Νίκο, να πούμε το εξής. Ούτε από εσάς, ούτε από το Υπουργείο. Πάντως, Νίκο, να πούμε το εξής. Για το γεγονός ότι οι γιατροί. Μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πω κατά κάποιο τρόπο θα σας καλύψει. Το γεγονός ότι ένας παθολόγος στην Ελλάδα παίρνει 1.400 ευρώ και στη Γερμανία 5.500 χιλιάρικα, δεν φταίει ο εξαδάχτυλος γι' αυτό. Να πάει να το ζητήσει. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά αυτό τι πάει να πει, ότι δεν θα δουλεύει μέχρι τότε? Όχι, δεν θα δουλεύει μέχρι τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πα ενό άλλου και να μην εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Τούλη, τι κάνετε? Μπορώ να πείτε από εσά, παρακαλώ, γιατί μιλάμε για του παθολόγου αυτή τη στιγμή. Καταρχά, κύριε Σβέρκο, είπα πριν από λίγο ότι το θέμα δεν είναι κυρίω οικονομικό. Το οικονομικό πέφτει σε τρίτη-τέταρτη γραμμή. Και παρακαλώ να το δεχτείτε αυτό και δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι. Πρώτον, εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένες οχλήσεις και στον τύπο και στο Υπουργείο, γιατί και το θέμα της μετακίνησης των παθολόγων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο υπάρχει εδώ και 2 χρόνια. Τι κάνουν? Προσπαθούσαν να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με ημίμετρα. Είναι ενήμερο το Υπουργείο για το πρόβλημα. Έχουμε και εμείς οχλήσει επανειλημμένως. Δεν λάβαμε καμία απάντηση, δεν έγινε καμία συζήτηση μέχρι τώρα. Ξαφνικά βγαίνει ο Υπουργός και λέει επιτάσσω. Τι θα πει επιτάσσω? Δεν μίλησε με κανέναν, ούτε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου, ούτε με εμάς. Δεν λέω να μιλήσει με την Επαγγελματική Ένωση. Υπάρχουν επιστημονικές εταιρείες. Είναι γεμάτες παθολόγους. Μπορεί να συμβουλεύσουν. Στο Φόρουμ Παθολογίας ήταν παρόν ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ, ο κύριος Μπούμπας.
Ενήμερος ήταν. Όμως, κύριε Τούλη, ξέρετε, λέτε ότι δεν είναι η μισθή, αλλά η ρίζα του προβλήματος. Ακούμε τόσα χρόνια από εσάς να λέτε ότι είναι οι χαμηλές απολαβές. Δηλαδή, τώρα μας βάλετε φυσικά και τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούν σε νοσοκομεία, σε διάφορα νησιά μας, στις άγονες περιοχές. Αλλά για τους μισθούς λέτε τόσο καιρό. Ότι είναι πολύ χαμηλά, που πολύ λίγα τα χρήματα για να πάνε συνάδελφοι. Κύριε Τούλη, για να το βάλουμε αλλιώς. Για να το βάλουμε αλλιώς. Για να το βάλουμε αλλιώς. Αν σας έδινε 4.000 αν σας έδινε 4.000 ευρώ το Υπουργείο για να πάτε σε ένα νοσοκομείο, θα πηγαίνατε ή όχι? Οι γιατροί όχι. Δεν το ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν το ξέρετε. Μπορεί όμως και να πηγαίνει. Οι νέοι γιατροί μπορεί να πάνε. Ο νέος γιατρός πιστεύω ότι θα πάει με μεγαλύτερη ευκολία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Προφανώς οι νέοι θα πάνε, γιατί η μεγαλύτερη μπορεί να πάνε. Δεν θα πάει. Κύριε Σβέρκο, αν πάει και είναι μόνος του στο νοσοκομείο, δεν θα πάει. Εγώ ξέρω ότι τόσο καιρό ο κόσμος ουρλιάζει ότι τα νοσοκομεία είναι διαλυμένα και οι ιδιώτες γιατροί, καλός ή κακός, εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και βγάζουν και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατροί, και τώρα που βρέθηκε... Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, τι. Τι λέτε. Γιατί την πείτε, οι ιδιώτες γιατροί δεν ωφελούνται από αυτή την κατάσταση. Οι ιδιώτες γιατροί θέλετε να πείτε δεν ωφελούνται από αυτή την κατάσταση. Με το διαλυμένο εσύ. Που για να πας να βγάλεις ένα ραντεβού, για να πας σε δημόσιο νοσοκομείο, πρέπει να κάνεις το φαμπρός 5 φορές. Και για να πας να δώσεις το 80 στον ιδιώτη γιατρό, πας κατευθείαν. Μα τι μου λέτε τώρα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τούλη, για να καταλάβω κι εγώ. Για να καταλάβω κι εγώ. Σας ακούω. Το γεγονός ότι υπάρχει μια θέση στο δημόσιο, μονιμότητα, 1.600 ευρώ, 1.500 ευρώ, 1.400 ευρώ το μήνα και μένει καινή, δεν σημαίνει ότι ο γιατρός ο οποίος έχει δίπλα το ιατρείο του βγάζει περισσότερα χρήματα από όσα θα του απέφερε αυτή η θέση? Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό πάντα, γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος, δεν έχει όλος ο κόσμος τη δυνατότητα να πάει στο γιατρό δίπλα και να πληρώσει πρώτον. Υπάρχουν κάποιες άλλες δημόσιες δομές υγείας οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργούν και αυτές υποστηρικτικά και υπάρχουν και αυτές επιβαρύνονται αυτή τη στιγμή. Το θέμα δεν είναι. Και εάν στο κάτω-κάτω γίνεται αυτό με τον ιδιώτη, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά ποιος είναι ο λόγος? Πρόβλημα... Είναι ότι δεν έχει συναδέλφους στο νοσοκομείο. Το πρόβλημα υπάρχει γιατί τόσα χρόνια... Μίλησε ο υπουργός προχθές, λέει καλά που υπάρχει ο νόμος Πλεύρη. Όταν έγινε ο νόμος Πλεύρη για να μπορούν οι ιδιώτες γιατροί να επιτάσσονται οι υπηρεσίες τους, είχα πει τότε στον Υπουργό, σας παρακαλώ, φέρνετε ένα νόμο λόγω της πανδημίας, ελπίζουμε αυτός ο νόμος να μην καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο μέλλον. Να πούμε ένα θέμα να... το οποίο... Φτάσαμε ακριβώς εδώ. Ωραία. Να πούμε ότι επειδή η συζήτηση ήταν κάπως έντονη, φυσικά δεν υπάρχει, δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, εκπροσωπείται έναν κλάδο τίποτε, και η κοινωνία φυσικά εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό, έτσι. Απλά υπάρχει αγωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Καλημέρα.